συνέχεια των κινητοποιήσεων μας εδώ και 2,5 χρόνια είμαστε πάλι εδώ και είμαστε εδώ πάλι γιατί δυστυχώς δεν διορθώθηκε τίποτα από τα κακοσχήμενα παρά τα πράγματα φαίνεται ότι είναι χειρότερα. Δηλαδή, εκτός από τη συρρήκνωση που ήδη έχουμε πάθει με το κόψιμο της εφημερίας, τελευταία υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα ότι το νοσοκομείο μας μαζί με άλλα 4 των Αθηνών θα κλείσουν σύντομα. Να θέσω πάλι το χάρτη, να τον θυμηθούμε. Μιλάμε για τα Πατήσια του 1 εκατομμυρίου, όπου ήδη το 7ο θεραπευτήριο του ΙΚΑ έχει κλείσει, όπως όλα του ΙΚΑ, και το σενάριο που παίζεται και ακούγεται τώρα είναι να κλείσει το νοσοκομείο μας, το Πατησίων και η Παμακάριστος. Δηλαδή να εξαφανιστούν τα νοσοκομεία στα Πατήσια. Επειδή πιστεύουμε ότι σχέδιο οργανωμένο δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε κάποιο οργανωμένο σχέδιο θα έπρεπε να διοχετευτούν οι άνθρωποι αυτοί αύριο σε κάπου αλλού που παίρνουν τις υπηρεσίες. Πού θα πάνε άραγε, στα νοσοκομεία του κέντρου που λειτουργούν με το Αττικό που έλεγαν λίγο πριν, έχει 700 κρεβάτια και 100 ράτσα. Θα βάλουμε 150 ράτσα, δηλαδή θα φτιάξουμε και άλλους διαδρόμους και θα κλείσουμε τα νοσοκομεία που υπάρχουν. Αυτό είναι το σχέδιο για τους πολίτες. Μάλλον όμως, ούτε αυτό είναι, δεν έχουν αυτό στο μυαλό τους. Ξεκαθάρισμα της αγοράς κάνουν. Φαίνεται, ανοίγουν την αγορά στα Πατήσια. Κλείνουν όλα τα νοσοκομεία στα Πατήσια για να ξεφυτρώσει ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Όποιος έχει λεφτά θα πηγαίνει στο γιατρό. Όποιος δεν έχει λεφτά μπορεί να πεθαίνει στο σπίτι του ήσυχα ήσυχα. Και θα γλιτώσουμε και τις συντάξεις. Παιδεία, υγεία και νερό. Δεν είναι εμπορεύματα ανήκουν στο λαό. Νοσοκομεία, τα πληρώνει ο λαός, ο κόσμος, εμείς όλοι και τα χρησιμοποιούμε εμείς τα νοσοκομεία. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να πούμε, όχι δεν θα το κλείσετε. Θα μείνει το νοσοκομείο και θα εξυγχρονιστεί και θα γίνει καλύτερο. Τα νοσοκομεία δεν τα κλείνουν, τα φτιάχνουν τα νοσοκομεία. Ξέρετε ότι το Αττικό έχει δουλέψει 7-8 χρόνια και ακόμα δεν μπορεί να εφημερεύσει, δεν μπορεί να βρει βηματισμό. Είναι δύσκολο πράγμα το νοσοκομείο να δουλέψει. Κάτι που δουλεύει δεν το κλείνεις, το φτιάχνεις, το σώζεις. Εκτός αν έχεις σχέδιο καταστροφής. Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Καλώ όλους τους εργαζόμενους, τους πολίτες, τους αρρώστους, τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά να πάρει υπεύθυνα το θέμα των νοσοκομείων, να σταθεί δυνατά, δυναμικά και να υψώσει το παράστημά του. Να πει όχι, δεν τα κλείνουμε. Δεν το κλείνουμε το Πατησίον. Ούτε στα Πατήσια, ούτε πουθενά. Τα νοσοκομεία θα μείνουν ανοιχτά. Αυτοί μιλάνε για κερδικές συνδυές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Όχι μόνο κανένα νοσοκομείο, αλλά καμία. Θέλουμε το νοσοκομείο Πατησίων να παραμείνει, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε μετά το κλείσιμο του Εβδόμου, μετά τη συρρήκνωση την οποία υπάρχει στην Παμακάριστο, δεν μπορείτε να φανταστείτε την ημέρα της εφημερίας το τι γίνεται στην Αγία Όλγα. Εμείς θέλουμε να παραμείνει το Πατησίον και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε. Αυτό το οποίο είπα και εγώ στον Υπουργό και συμφώνησε είναι ότι το νοσοκομείο Πατησίων θα βοηθήσει το νοσοκομείο και το δικό μας για να υπάρχει περίθαλψη σε μια πολύ μεγάλη περιοχή των πολιτών μας. Και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Εμείς από την πλευρά μας προκηρύξαμε στάση εργασίας, αύριο έχουμε Γενικό Συμβούλιο στην Ομοσπονδία. Είναι για όλο το καλοκαίρι θα είμαστε σε επαγρύπνηση. Ανά πάσα στιγμή όποια σκέψη και οποιαδήποτε απόφαση περί κλεισίματος νοσοκομείων, ακόμα και στο μέσα στο καλοκαίρι, θα είμαστε δίπλα σε όλους τους εργαζόμενους. Βάζει και στο σλίψι, σε πρώτη αρυγεία. Έξω η εργολάβη, απ' τα νοσοκομεία. Αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
ξέρετε, τα νοσοκομεία θα εξορεθούν και το ένα και το άλλο. Σήμερα ήταν ξεκάθαρος ο Υπουργός. Το Υπουργείο Υγείας έχει δέσμευση απέναντι, να πούμε, στην Τρόικα από τις 12.500 που είναι να μετακινηθούν και να αυτή τη διαθεσιμότητα, την οποία λένε, έχει δέσμευση για 1.250 άτομα. Άρα αυτό το οποίο ίσχυε παλιά, που εξαιρεθήκαν τα νοσοκομεία από τη διαθεσιμότητα, να ξέρετε, δεν ισχύει. Θα υπάρχουν και 1.250 από τα νοσοκομεία. Ξεκάθαρες κουβέντες. Και το είπε πολύ ξεκάθαρα σήμερα ο Υπουργός. Δώστε λεφτά για την υγεία! Κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία! Δώστε λεφτά για την υγεία! Κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία! Αυτά τα νοσοκομεία, δώστε λεφτά για την υγεία.